που ανοίγει μπροστά μας τις σελίδες της ιστορικής μνήμης και της διδαρχής, μιας ιστορικής περίοδου που βασικό της χαρακτηριστικό υπήρξαν το αιματοκύλισμα, ο πόνος και η καταστροφή. Την ίδια ώρα όμως παράλληλα γράφονταν μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία, το έπος της εθνικής μας αντίστασης, το έπος του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου πριν αναφερθώ στο ιστορικό της μέρας να πω δύο λόγια για το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς ως Δημοτική Αρχή τη σημερινή επέτειο. Πρόκειται για μια επέτειο που πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προβληθεί και να αναδειχθεί προκειμένου να αποτελέσει ευκαιρία και αφορμή για συζήτηση και διάλογο, πρώτα και κύρια στα σχολεία της πόλης, στα σπίτια μας, στις παρέες. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν την πόλη αυτή. Όσο δύσκολη κι αν είναι η κατάσταση που ζούμε, όσο ασφυκτικές κι αν είναι οι συνθήκες στην ελληνική κοινωνία, τέτοιες επέτειοι, τέτοια γεγονότα είναι οι ευκαιρίες προκειμένου να αντλούμε δύναμη και αισιοδοξία.